Θεοφιλέστατε Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ξεκινήσω... Δεν έχει... Για ποιο λόγο... Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγησή μου με μια σύντομη ιστορία. Με έναν φανταστικό ήρωα, τον Ιάσονα στο κυνήγι του χρυσού κινητού, δηλαδή του κινητού που τα κάνει όλα. Ας πάμε ένα ταξίδι λίγο πίσω στο χρόνο. Ελπίζω να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Η ιστορία μας ξεκινάει το 1985, όταν ο πεντάχρονος τότε Ιάσονας δεν γνώριζε τίποτα για τα κινητά τηλέφωνα. Έτσι όπως όλα τα παιδάκια της εποχής του, μιλούσε με τον μπαμπά του και με την γιαγιά του μέσω ενός σταθερού τηλεφώνου. Το 1990 εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία για να επικοινωνεί με τους φίλους του. Το 1998, έχοντας τελειώσει το Λύκειο, έφυγε για Φαντάρος και οι γονείς του, όντως ιδιαίτερα ανήσυχοι για το παιδί τους, του αγόρασαν το πρώτο του κινητό για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του και να μαθαίνουν τα νέα του. Το 2000, ο Ιάσονας μετακομίζει ως φοιτητής σε άλλη πόλη και οι γονείς, οι οποίοι εξακολουθούν να ανησυχούν για την ασφάλεια του παιδιού τους, του αγοράζουν ένα καινούριο κινητό, σαφώς πιο μικρό και πιο κομψό από το προηγούμενο. Δύο χρόνια αργότερα, ο Ιάσονας, ιδιαίτερα ανήσυχος σε θέματα τεχνολογίας, με διάφορες οικονομίες, καταφέρει να αγοράσει το πιο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο της αγοράς, με αναδιπλούμενη έγχρωμη οθόνη και υψηλή αισθητική. Και φυσικά, όσο διαρκούν οι σπουδές του, δεν ξεχνάει να ανανεώσει το κινητό, πολυεργαλείο του πλέον, με ό,τι τελευταίο υπάρχει στην αγορά. Το 2007, ως απόφυτος πλέον, κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, το ολοκένουργο κινητό νέας γενιάς. Το νέο αυτό κινητό, με την εντυπωσιακά μεγάλη οθόνη, συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός κινητού τηλεφώνου με δυνατότητες αναπαραγωγής μουσικής, πλοήγησης στο ίντερνετ, χάρτες, φωτογραφική μηχανή και πολλές άλλες δυνατότητες. Και κάπως έτσι ξεκινάει η εισαγωγή του Ιάσονα στην χρήση έξυπνων κινητών, των smartphones, των κινητών που μπορούν να τα κάνουν όλα μέσω των εκατομμυρίων διαθέσιμων εφαρμογών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τα έξυπνα κινητά έχουν την μεγαλύτερη απήχηση στην πλειοψηφία των χρηστών εξαιτίας των ευκολιών και των εφαρμογών applications, apps αλλιώς τα λέμε, που παρέχουν. Τα έξυπνα κινητά είναι ολοκληρωμένες συσκευές με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σαν συσκευές πέτυχαν τόσο τη λειτουργικότητα του παραδοσιακού τηλεφώνου, αλλά και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ενός προσωπικού υπολογιστή. Είναι τόσες πολλές οι δυνατότητες του νέου τηλεφώνου που ο Ιάσονας είναι θυσμένος με το κινητό του και το χρησιμοποιεί όλη την ώρα. Συχνά ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους και το κινητό του είναι το πολυεργαλείο που χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το χρησιμοποιεί για να διαβάζει νέα, να ενημερώνει το ημερολόγιο του και να στέλνει email. Συχνά χρησιμοποιεί το κινητό του για επαγγελματικές βιντεοκλήσεις ή για να μαθαίνει τα νέα από το σπίτι του και να κρατάει επαφή με τα παιδιά του για όσο διάστημα λείπει. Ήρθε όμως η ώρα να πάει διακοπές και ο Ιάσονας πήρε μαζί του τα απαραίτητα και πρώτα απ' όλα το κινητό του. Και επειδή δεν θέλει να κλείσει δωμάτιο χωρίς να το έχει δει, πλογήθηκε κάνοντας έρευνα αγοράς και κάνοντας κράτηση ξενοδοχείου από το κινητό του. Νίκιασε αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της οικογένειάς του μέσω του κινητού του. Και αφού έλεγξε τον καιρό για τις μέρες που θα έλειπαν, αγόρασε τα αεροπορικά εισιτήρια και έκανε κράτηση θέσεων στο αεροπλάνο από το κινητό του για να αποφύγει την πολλή κίνηση και το συνωστισμό. Κάλεσε ταξί για να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο και όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα με ηλεκτρονικές πληρωμές και εφαρμογές του κινητού, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω μιας πλατφόρμας διανομής όπως τα App Store, Google Play, Windows Phone Store και BlackBerry Application World, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα το οποίο υποστηρίζει το εκάστοτε κινητό τηλέφωνο. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι είτε δωρεάν είτε επιπληρωμή, παρέχοντας στο χρήστη περιορισμένες ή αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Με τη βοήθεια των παραπάνω εφαρμογών, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα, όπως το είδαμε και στην ιστορία με τον Ιάσονα, αλλά ταυτόχρονα να πάθει και τα πάντα και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι ακριβώς εννοώ. Ως γνωστό, η αρχιτεκτονική των κινητών βασίζεται σε software, δηλαδή σε κώδικες προγραμματισμού. Και η βασική φιλοσοφία λειτουργίας των έξυπνων κινητών βασίζεται στη σύνδεση με το ίντερνετ και της διασύνδεσης λειτουργιών και εφαρμογών της συσκευής με τον υπόλοιπο κόσμο.
Όμως η επανάσταση που έχουν φέρει τα κινητά στην καθημερινότητά μας έχει και ένα αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή μας. Και όπως συμβαίνει και στους υπολογιστές, είτε τους στατικούς είτε τα λάπτοπ, έτσι και τα κινητά είναι και αυτά ευάλωτα στους ίδιους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του ίντερνετ. Ο βασικότερος κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση κινητών τηλεφώνων είναι η παρεβίαση της ιδιωτικότητας του χρήστη. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση των εφαρμογών που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη έρχεται με κάποιο τίμημα. Και όταν εννοώ τίμημα, δεν εννοώ το κόστος αγοράς της εφαρμογής αυτής καθεαυτής, αλλά το γεγονός ότι συνήθως η εγκατάσταση των εφαρμογών στο κινητό μας προϋποθέτει τη συνένεση του χρήστη στην κοινοποίηση των στοιχείων, όπως η τρέχουσα τοποθεσία, η μέρη που έχουμε επισκεφτεί, η λίστα επαφών, φωτογραφίες, ημερολόγιο, ιστορικό αναζήτηση στο διαδίκτυο. Βλέπετε, είναι τόσο δελεαστικά τα ωφέλη από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των έξυπνων κινητών, που ουσιαστικά εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε μόνοι μας να διαφορήσουμε για τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών μας στοιχείων. Κάπως έτσι, όταν κάποιος πληκτρολογεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να επισκεφτεί ιστοσελίδες του κινητού του, είναι ευάλωτος σε επιθέσεις επιτίδιων κυβερνοεγκληματιών, γνωστοί ως hackers, οι οποίοι έχουν σκοπό την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, όπως μηνύματα, emails, επαφές, κωδική πρόσβασης, τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται μέσω ιών, γνωστοί ως virus, οι οποίοι εγκαθίστανται στο κινητό μας, εν αγνία μας και με ποικίλους τρόπους. Έτσι, ένα μεταμφιεσμένο λογισμικό, που ονομάζεται δούριος ύπος, είναι εφαρμογές μεταμφιεσμένες ως έμπιστες, τις οποίες συνήθως καταβάζουμε από μη εγκεκριμένα καταστήματα εφαρμογών. Γι' αυτό πιο μπροστά είχα αναφέρει ότι υπάρχουν τα ενδεδειγμένα, τα App Store, τα Google Play κτλ. Το κακόβουλο λογισμικό, malware, μπορεί να υποκλέψει ή να καταστρέψει δεδομένα, να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα στα κινητά μας. Επίσης, υπάρχει μια μέθοδος υποκλοπής γνωστή ως phishing, δηλαδή ψάρεμα του κινητού. Πώς γίνεται αυτή? Υπάρχουν κακόβουλα email που μας δελεάζουν με διάφορους τρόπους να πατήσουμε σε κάποιο σύνδεσμο, σε κάποιο link. Έτσι, ένα email ή emails που προέρχονται από τράπεζα ή κάποιους υποτιθέμενους επίσημους φορείς ζητούν στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε προσωπικά στοιχεία και έτσι δίνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους κακόβουλα. Όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα, από την υποκλοπή και από το SMS έχει βγει το λεγόμενο smishing, γιατί από εκεί μπορούν να υποκλέψουν στοιχεία μέσω μηνυμάτων. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματικό, ιδιαίτερα στα κινητά. Το μικρό μέγεθος της οθόνης που έχουν τα κινητά δεν δημιουργεί προβλήματα και ο χρήστης δεν μπορεί να δει όλη τη διεύθυνση. Έτσι, πολλές φορές δεν είναι σίγουρος ότι είναι επίσημη σελίδα. Δεν έχει δηλαδή το HTTPS. Το S στο τέλος σημαίνει secure, δηλαδή ότι είναι ασφαλές. Οπότε, έτσι όπως είναι σε σμίγκριση πάνω στη μικρή οθόνη του κινητού, δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Δεν είναι όπως τον υπολογιστή μας που είναι πλήρης όλη η διεύθυνση της οποιασδήποτε ιστοσελίδας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα πρέπει να μας βάλουν σε υποψίες κάποια SMS που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Ή επίσης, αν υπάρχουν ασύντακτες προτάσεις, ορθογραφικά λάθη, χαμηλή ανάλυση, και αυτό δημιουργεί υποψίες. Να μην κάνουμε ποτέ κλικ σε κάποιο σύνδεσμο που δεν μας θυμίζει τίποτα από πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Και αν υπάρχει διαθέσιμη κάποια εφαρμογή ασφαλείας, είναι καλό να την εγκαθιστούμε. Εδώ πέρα θέλω να σας δείξω και για το mobile ransomware. Αυτό εδώ πέρα κρατάω μύρους στη συσκευή και τα δεδομένα, απαιτώντας ανταλλάγματα, πολλές φορές ακόμη και λίτρα. Αυτό που κάνει είναι το κακόβουλο αυτό λογισμικό, κλειδώνει την οθόνη της συσκευής και δεν επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αρχεία και στη λειτουργία. Όταν θα προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε στις εργοστασιακές δηλαδή ρυθμίσεις, έχουν χαθεί πολλά από τα δεδομένα μας. Συν το ότι έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά προσωπικά μας δεδομένα, τρίτη. Πώς μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε? Πέραν όλων των άλλων που σας είπα και προηγουμένως, γιατί είναι κοινή η αντιμετώπιση, υπάρχουν και κάτι επιπλέον, ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε λίτρα στους κυβερνοεγκληματίες, γιατί έτσι συνεχίζουμε αυτή την παράνομη δράση τους. Πρέπει να αποφεύγουμε αγορές από καταστήματα εφαρμογών τρίτων και να μην παραχωρούμε σε κανένα δικαιώματα διαχείρισης της συσκευής μας. Επίσης, είναι καλό να δημιουργούμε μια τακτική βάση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μας.
Ένα άλλο κακόβουλο λογισμικό είναι το mobile banking, μέσω του οποίου μπορούν να πάρουν στοιχεία από συναλλαγές που έχουμε με τις τράπεζές μας και να κάνουν και αναλήψεις. Αυτό πάλι είναι σχεδιασμένο λογισμικό για να υποκλέψει τραπεζικά δεδομένα που είναι παθογευμένα στη συσκευή. Εδώ πέρα, πέραν όλων των προηγούμενων που προανέφερα σαν μέτρα ασφαλείας, πρέπει να κατεβάζουμε την επίσημη εφαρμογή για φορητές συσκευές της τράπεζας και να είμαστε σίγουροι ότι επισκεφτόμαστε τον επίσημο ιστότοπο της τράπεζας. Αυτό που σας είπα, το HTTPS στην αρχή που φαίνεται. Επίσης, να αποφεύγουμε την αυτόματη είσοδο στον ιστότοπο ή την εφαρμογή της τράπεζας. Δεν χρειάζεται, μπορούμε να το ξαναπληκτρολογήσουμε το password μας. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κατευθείαν γνωστό εξ αρχής. Ή επίσης να χρησιμοποιούμε μια ασφαλή σύνδεση Wi-Fi για τη σύνδεσή μας στον ιστότοπο. Ποτέ να μην κάνουμε χρήση μέσω ελεύθερου Wi-Fi. Είναι πολύ εύκολο να μας υποκλέψουν στοιχεία. Αν οτιδήποτε περίεργο παρατηρήσουμε ή χάσουμε στοιχεία, πρέπει να επικοινωνήσουμε με την τράπεζα και να τους ενημερώσουμε για οτιδήποτε έχει συμβεί, για να είναι και αυτοί ενήμεροι. Επίσης, να εγκαταστούμε εφαρμογές μέσω των επίσημων καταστημάτων εφαρμογών. Όχι να κατεβάζουμε, όπως λέμε, σπασμένες εφαρμογές, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ εύκολα σαν υποκλοπή των στοιχείων μας. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχει γίνει καθημερινότητα. Η χρήση των εφαρμογών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αντί να μας κάνει πιο κοινωνικούς, μας έχει αποξενώνει ως οικογένεια. Οι γονείς στο κάλεσμα των σύγχρονων κοινωνικών τάσεων ή εντοπισμού ή επικοινωνίες με το παιδί του όταν αυτό απουσιάζει από το σπίτι, έχουν μπει στον πειρασμό να το αγοράσουν κινητό τηλέφωνο, παρότι σίγουρα μέσα τους δεν θέλουν να το κάνουν. Αυτό όμως καταλήγει να λειτουργεί ως μπούμεραγκ στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αφού παρατηρείται το φαινόμενο, παρέες παιδιών επικοινωνούν μεταξύ τους αποκλειστικά και μόνο μέσω SMS, ακόμη και αν βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο. Και να συμπληρώσουμε ότι επιφέρει και έναν επιπλέον κίνδυνο. Αυτόν το επικίνδυνο περιεχομένου που μπορεί να διανεμηθεί μέσω των smartphones. Γιατί ενώ μπορούμε να ελέγξουμε την πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο μέσω του υπολογιστού στο σπίτι, είναι πιο εύκολο τουλάχιστον, κανένας γονέας δεν μπορεί να ελέγξει την οθόνη και το ακουστικό του κινητού του παιδιού του. Στο σημείο αυτό, θέλω να σας δείξω και κάποια στατιστικά στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που έχει γύρει πάρα πολλά θέματα από την πρώτη στιγμή που χρησιμοποιήθηκαν τα κινητά, και όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα, για το πόσο επιδρά η χρήση του κινητού τηλεφώνου στην υγεία. Υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Δυστυχώς, δεν μπορεί κανένας να απαντήσει μονολεκτικά, με ένα ναι ή με ένα όχι. Σίγουρα έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αυτισμού, προβλήματα εξάρτησης και το σύνδρομο εικονικής δόνησης. Αναμένουμε κλίση, λέμε, ή μήνυμα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε λάβει τίποτε από αυτά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω και για κάτι ακόμη. Επειδή πάρα πολλές έρευνες και πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και παντού αφορούν το πόσο το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να οφείλεται για καρκινογενέσεις και για πολλά άλλα θέματα που θα σας αναφέρω εντάχει παρακάτω, γιατί είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο. Εδώ σας έχω μια εικόνα του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι μας εκτιθέμεθα καθημερινά. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα. Παλιότερα, πρωτού βγουν τα κινητά τηλέφωνα, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο ήταν στο στόχαστρο. Τώρα βλέπετε ότι όλες αυτές οι συσκευές που μας περιβάλλουν εκπέμπουν σε διαφορετικές βέβαια συχνότητες ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Πώς όμως όλα αυτά μας επηρεάζουν? Κάποιοι είχαν πάρει κάποιες συσκευές για να μετρήσουν τα επίπεδα στα σπίτια τους. Ένας είδε ότι στο ψυγείο του είχε χτυπήσει κόκκινο το μηχανάκι. Λέει, αν είναι δυνατόν το ψυγείο, είναι δυνατόν να εκπέμπει τέτοια ακτινοβολία. Διαπίστωσαν ότι απλά στη μεσοτυχία ο διπλανός του είχε ένα ρούτερ. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αποκλειστούμε ή εγώ θωρακίζω το σπίτι μου και δεν είμαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Απλά αυτό που θέλω να κάνω και με την εισήγησή μου σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που μου απομένει είναι να κάνω μια ασφαλή χρήση των κινητών και κάποιων άλλων συσκευών. Επειδή είναι το κινητό το θέμα μου αυτή τη στιγμή, θα μιλήσω μόνο για τα κινητά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε μια θάλασσα ακτινοβολιών. Και αυτή δυστυχώς λειτουργεί αθρηστικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι για ένα μήνα ήμουν στο χωριό που ήμουν πάνω στον καθαρό αέρα, άρα έχω ελαττώσει τα επίπεδα. Για εκείνο το διάστημα ναι. Αλλά όλα αυτά λειτουργούν προσθετικά στον οργανισμό μας μέχρι την μέρα που θα πεθάνουμε. Άρα πρέπει να κάνουμε μια εκλογικευμένη χρήση τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας που θα ζήσουν περισσότερα χρόνια από εμάς.
Εδώ να σας δείξω, για να καταλάβετε λίγο, κάτι το οποίο ακούτε ίσως συχνά και δεν γνωρίζετε, ότι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στην μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και στην ιοντίζουσα. Η ιοντίζουσα είναι αυτή η οποία είναι γνωστή από τις ακτίνες Χ, ακτίνες Γ, όλοι μας είμαστε ενήμεροι γι' αυτό και προσπαθούμε να μην εκτιθέμεθα. Γιατί οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων και να διασπάσει βία χημικούς δεσμούς, προκολλάντως βιολογικές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Το δύσκολο όμως και αυτό που αποτελεί πλέον θέμα έρευνας τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα είναι η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, η οποία αυτή καθεαυτή είναι χαμηλή. Έτσι, δεν μπορεί να προκαλέσει ιοντισμό της βιολογικής ύλης, αλλά μπορεί να προκαλέσει θερμικές επιδράσεις, χημικές και ηλεκτρικές, οι οποίες όμως και αυτές μπορούν να καθιστούν επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Και το κακό επίσης είναι ότι αυτές οι μικρές μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι συνεχώς και από λίγο σε διάφορα αντικείμενα και σε διάφορες συσκευές. Από τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι μέχρι σταθμή κεραιών από τις οποίες περνάμε και εκτιθέμεθα δυστυχώς. Εδώ σας δείχνω με υπέρυθρη κάμερα μία απεικόνηση. Το αποτέλεσμα της 30-λεπτης έκθεσης ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο. Είναι εμφανής, γι' αυτό δίπλα είναι η μπάρα που δείχνει την θερμοκρασία, ότι πριν τη χρήση η θερμοκρασία είναι γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ μετά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει αυξηθεί αισθητά η θερμοκρασία στο αυτί και στο μάγουλο, είναι γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρία Φράγκου, με συγχωρείτε, έχετε υπερβεί κατά ένα λεπτό το πρόγραμμα. Ωραία, τελειώνω, θα τα πω πάρα πολύ σύντομα τότε. Εδώ πέρα δείχνω επίσης τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν όλες τις επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως προβλήματα όρασης, διαταραχές ύπνου λόγω των ανομαλιών στην παραγωγή της μελατονίνης, αυγενικά προβλήματα, προβλήματα κοής. Και το πιο σημαντικό που θα σταθώ είναι σε αυτό που αφορά τους καρκίνους. Και δεν θα σας κουράσω πολύ, απλά θα σας πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με τη Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα στον Καρκίνο είχε αναφέρει τον Μάιο του 2011 ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα εντάσσεται στα πιθανώς καρκινογόνα με στάδιο 2β. Γιατί είχαν συνδέσει πάρα πολύ το γλίωμα, που είναι ένας κακοήθης όγκος του ακουστικού νεύρου, με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Το 2014, μετά από πιο εμπεριστατωμένες μελέτες, η πιθανότητα, για να μην πω ότι, για να μην παρερμηνευτεί αυτό που θα πω, η πιθανότητα σύνδεσης του γλιώματος με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων απλά μειώθηκε. Δεν είμαστε απλά τόσο σίγουροι. Αλλά θέλουν να ψάξουν πολύ περισσότερο τη σύνδεση της λευχαιμίας με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Και γι' αυτό ψάχνουν διάφορα μοντέλα τα οποία να είναι, δηλαδή κάποια ζώα τροποποιημένα, που να έχουν μηχανισμούς παρόμοιους με του ανθρώπινου οργανισμού για να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό στο οποίο θέλω να σας μείνω, ότι περιμένουμε και άλλες μελέτες για να επιβεβαιωθούν όλα αυτά στο μέλλον. Κάτι για το οποίο μπορείτε να προσέξετε όλοι, και εσείς και τα παιδιά σας, είναι ο δείκτης απορρόφησης των ραδιοσυχνοτήτων, γιατί σε αυτές τις συχνότητες λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα, από τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι το γνωστό SAR, Specific Absorption Rate. Τα όρια SAR μιας συσκευής αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης της κάθε συσκευής και είναι η μέγιστη τιμή για τη συγκεκριμένη, συσκευή. Είναι υποχρεωμένη όλες οι συσκευές που διακινούνται και κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνονται με τα θεσπισμένα όρια της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία και έχει τη σήμανση CE. Το ανώτατο όριο είναι 2 βάτα ανά χιλιόγραμμο, δηλαδή για το κεφάλι μας, που είναι όταν λαμβάνεται μέσος όρος 10 γραμμαρίων συγνεχούς ιστού στο κεφάλι για 6 λεπτά. Τώρα θα μου πείτε όλο αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θα σας έλεγα ότι να μην υπερβαίνει τα 1,5 βάτα ανά χιλιόγραμμο. Εδώ δείχνουμε πώς αυτός ο δείκτης σχετίζεται σαν μαθηματική σχέση. Είναι συνάρτηση της ειδικής αγωγημότητας των ιστών, της πυκνότητας των ιστών, και γι' αυτό στους νέους, που η πυκνότητα των ιστών είναι πολύ χαμηλότερη, ο δείκτης SAR είναι πολύ μεγαλύτερος. Και βλέπετε στις απεικονίσεις ότι στο παιδί 5 ετών η διείσδυση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με έναν ενήλικα. Κυρία Φράγκο, με συγχωρείτε και πάλι. Τελειώνω λέγοντας στις αρχές προφύλαξης ότι είναι καλό. Αυτό το οποίο
το πιο σημαντικό και το εν κατακλείδι. Η ενέργεια που απορροφάται από τον άνθρωπο εξαρτάται από την εκπαιμπόμενη ισχύ, την απόσταση του κεφαλιού, τη συχνότητα και το χρόνο κλίσης. Άρα πρέπει να μειώσουμε και το χρόνο κλίσης και την απόσταση από το κεφάλι μας. Γι' αυτό λέμε να χρησιμοποιούμε SMS ή ανοιχτή ακρόαση όταν επιτρέπεται. Να μην καλύπτουμε την κεραία του κινητού μας, γιατί τότε εκπέμπει σε μεγαλύτερη συχνότητα. Και πώς μπορώ να μειώσω την εκπαιμπόμενη ισχύ, αν τυχόν έχω καλύτερο σήμα στο κινητό μου. Δηλαδή αυτό που λέμε full σε μπάρες. Και να μην το χρησιμοποιούμε όταν οδηγούμε ή όταν είμαστε σε ασανσέρ, γιατί λειτουργεί ως κλωβός. Τα παιδιά δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν σε ηλικίες κάτω των 16 ετών. Τα είπα λίγο γρήγορα, αν και αυτά ήταν πολύ, πολύ σημαντικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή ακόμη δεν έχει αποδειχτεί η απόλυτη αθωότητα των ακτινοβολιών, πρέπει να παίρνουμε προστασίες και να χρησιμοποιούμε εκλογικευμένα αυτές τις χρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν, είναι αδύνατο να μην συμπορευτούμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αρκεί να μην γίνουμε δέσμοι των έξυπνων κινητών. Συνίσταται εκλογικευμένη χρήση, καθώς και διαπαιδαγώγηση όλων μας για την ορθή τους χρήση. Κλείνοντας, θα ήθελα να μην ξεχάσουμε τον ήρωα της ιστορίας μας, τον Ιάσονα, ο οποίος παρά τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση έξυπνων κινητών, παραμένει ένθερμος χρήστης και οπαδός της νέας τεχνολογίας. Εδώ τον βλέπουμε να περιμένει υπομονετικά στο λανσάρισμα του νέου κινητού 5ης γενιάς το 2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που υπερεύει το χρόνο.